είχε ξαναδεί. Είχε πραγματικά τον τρόπο του ο γέροντας. Και στην απορία του Αθανάσιου Ρακοβάλη, γιατί δεν πιστεύει στο Θεό ο κόσμος, ο γέροντας Παΐσιος έδωσε μία απάντηση προφητική για το σήμερα και το μέλλον που έρχεται. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στεναχωρημένος και πήγα και τον ρώτησα. Λέω, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, λέω, με τον κόσμο, λέω. Είναι τόσα 6 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε τώρα σε όλο τον πλανήτη. Πόσοι από αυτούς είναι χριστιανοί? Και από αυτούς που είναι χριστιανοί, λέω, πόσοι είναι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία? Και από αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία, πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν, που έχουν ζήσει έτσι κάποιο πνευματικό γεγονός μέσα από τον Χριστό, ας πούμε? Δηλαδή, ας τα να πάνε, ας πούμε. Σε έπιανε μια απελπισία το πόσο μικρό είναι το νούμερο, ας πούμε. Και πραγματικά στεναχωριόμουν. Λέω, να είναι τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, βουτυγμένοι μέσα στην άγνοια, να συμβαίνουν τέτοια τρομερά γεγονότα και εμείς να μην παίρνουμε χαμπάρι. Και ο γέροντας, επειδή είδα αυτή τη στεναχώρια και το πόνο μου, μου είπε το εξής. Μου λέει, κοίταξε, αν δεις, λέει, σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για τον Χριστό. Τους μιλάς για τον Χριστό, λέει, και σου γυρίζουν την πλάτη. Όμως, λέει, θα συμβούν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι, λέει, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτά, λέει, θα έρχονται όλοι και θα στραβάνε από το μανίκι και θα σου λένε, έλα εδώ, πες μας, τι ξέρεις για τον Χριστό, ποιος είναι ο Χριστός κτλ.